Thank you Νομίζω ότι το ΤΕΚΑ ήταν μία από τις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις της προηγούμενης περίοδου με πάρα πολύ σημαντικές μακροχρόνιες συνέπειες. Δηλαδή, διαφοροποιεί τον ασφαλιστικό κίνδυνο μέσα στο ασφαλιστικό μας σύστημα, στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, περιορίζοντας το, την επίδραση του δημογραφικού κινδύνου που είναι τόσο μεγάλη στη χώρα μας. Δημιουργεί κεφάλαιο σημαντικό κομμάτι του οποίου θα επενδυθεί στην ελληνική οικονομία και θα μας δώσει μεγαλύτερου ρυθμούς ανάπτυξης. Ε, Κρίνοντα από ότι τα αποτελέσματα άλλων χωρών θα δώσει ψηλότερε συντάξει στου μελλοντικού συνταξίχου και είναι εργαζόμενου, και το κυριότερο είναι ότι δίνει σημαντικά αντικίνητρα για αυτή τη μεγάλη μάστιγα τη ελληνική οικονομία, η οποία είναι η ανασφάλιστη εργασία. Τώρα, πράγματι έχουν λίγο παραπάνω από 200.000 άτομα ήδη είναι εγγεγραμμένα στο ΤΕΚΑ. Περιμένουμε μια σημαντική αύξηση στο αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα όταν θα γίνει η καμπάνια δημοσιότητα του ΤΕΚΑ και ουσιαστικά για να μάθουν και τα άτομα τα οποία είναι κάτω από 35 ετών ότι έχουν τη δυνατότητα να ασφαλιστούν στο καινούριο ταμείο. Είτε έχουν αυτή τη στιγμή υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης, είτε δεν έχουν. Ήδη κάποιες εκατοντάδε, λίγες χιλιάδες μάλλον, ήδη το έχουν κάνει από μόνοι τους, λαμβάνοντας σχετικές πληροφορίες κατά πάσα πιθανότητα από το site του ταμείου. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί με πολύ μεγαλύτερη ένταση στου τελευταίου μήνε τη χρονιά. Ε, κοιτάξτε, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι σε όλε τι χώρε, ακριβώ λόγω τη δημογραφική γύρανση του πληθυσμού, υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια να κινητροδοτηθεί η απασχόληση ατόμων τα οποία είναι σε, στη διάρκεια του συνταξιοδοτικού του βίου. Τώρα, αυτό. Θα μπορούσε να πει κάποιο, γιατί βάζετε αυτό το πέναλτι. Και πράγματι θα ήταν ένα εύλογο ερώτημα αν το ασφαλιστικό μα σύστημα ήταν ισοσκελισμένο, δηλαδή αν δεν δημιουργούσε ελλείμματα. Αυτή τη στιγμή το ασφαλιστικό μα σύστημα δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα ελλείμματα και δεν είναι μόνο το κομμάτι το οποίο είναι θεσμοθετημένο, δηλαδή είναι η εθνική σύνταξη, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και τη ανταποδοτική σύνταξη το καλύπτει ο φορολογούμενο. Αυτό είναι και ο λόγο που η ισχύουσα νομοθεσία λέει, α πούμε, για παράδειγμα, το ότι γίνεται μια περικοπή τη σύνταξη σε περίπτωση που κάποιο συνταξιούχο είτε έχει μισθωτή απασχόληση είτε έχει αυτοαπασχόληση. Το πρόβλημα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι το ότι αυτό το πέναλτι ισχύει είτε ο συνταξιούχο εργαστεί μία ώρα μόνο μέσα σε ένα μήνα, είτε εργαστεί full time. Και αυτό το οποίο σκεπτόμαστε να κάνουμε είναι το ότι αντί να βάζουμε κάποιο πέναλτι πάνω στη σύνταξη, ουσιαστικά να βάζουμε κάποιο α, επιπρόσθετο α, παρακράτηση υπερεύκα, θα το έλεγα, στο εισόδημα το οποίο λαμβάνει ο συνταξιούχος, είτε από απασχόληση είτε από αυτοαπασχόληση. Οπότε καταλαβαίνετε το ότι αν οι ώρε οποίε θα εργαστεί είναι λίγε, άρα και το εισόδημα χαμηλό και το αντίστοιχο, α το πω έτσι, πέναλτι θα είναι χαμηλό. Αν δουλέψει αρκετά περισσότερο, αυτό προφανώς θα είναι υψηλότερο. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει στο ακριβές ποσοστό στη συγκεκριμένη περίπτωση και προφανώς το κριτήριό μας είναι αυτό ακριβώς το οποίο αναφέρατε και στην ερώτησή σας, ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα στον ισολογισμό του ΕΦΚΑ. Θα μπορούσε να πει κανένα ότι πραγματικά χρειάζεται να έχει κάποιο πλαφόν, εφόσον το θεσμοθετημέ... η θεσμοθετημένη μεταβίβαση από τον α, φορολογούμενο προ τον συνταξιούχο έχει κάποιο ανώτατο όριο. Παρότι αυτό το υπερβαίνουμε αυτή τη στιγμή, όπω είπα προηγουμένω, το οποίο είναι το ποσό τη εθνική σύνταξη, θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιο ότι το όριο θα μπορούσε να είναι περίπου εκεί. Δηλαδή στο ύψο του 12 πλάσιου τη εθνική σύνταξη για κάποιον ο οποίο δουλεύει 12 μήνε το χρόνο. Αλλά αυτό είναι επίση ένα ζήτημα το οποίο είναι υποδιερεύνηση ανάμεσα στα διάφορα άλλα σενάρια τα οποία εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Πράγματι και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται υποδιερεύνηση στη συγκεκριμένη περίοδο. Καλό θα ήταν λίγο να αναφερθούμε στη συνολικά στη λογική αυτού του μέτρου. Να ξεκινήσουμε από ένα πράγμα το οποίο δεν γίνεται πάντα κατανοητό όταν γίνεται ο διάλογος αυτός. Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι μια προαιρετική διαδικασία έχει το χαρακτήρα τη υποχρεωτικότητα. Για διάφορου λόγου, σε διάφορε κρίσει τι οποίε περάσαμε, πραγματικά υπάρχουν συμπολίτε μα, κυρίω αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι βρέθηκαν σε δυσκολία και πραγματικά αυτό το οποίο έκανε ήταν, δεν ήταν συνεπή προ τι υποχρεώσει του προ τα ασφαλιστικά ταμεία. Για κάποιου από αυτού τα χρέη είναι μικρότερα από τα υφιστάμενα όρια, τα οποία είναι 20.000 ευρώ για όλου του αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματίε και 6.000 για του αγρότε τα οποία αργότερα παρακρατούνται από τη σύνταξή τους. Υπάρχουν όμως και συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν, ε, και εργαζόμενοι οι οποίοι θέλουν να, να γίνουν συνταξιούχοι και έχουν α, χρέη τα οποία είναι μεγαλύτερα από το ποσό αυτό. Ανάμεσά τους πρέπει να κάνουμε μια διάκριση σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Υπάρχει μια κατηγορία η οποία πραγματικά είναι αναξιοπαθούντες, δεν έχουν τους αντίστοιχους πόρους. Και υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία όμω, η οποία πιθανόν να έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, είτε στην μορφή τραπεζικών λογαριασμών, είτε στη μορφή εκείνη τη περιουσία, και η οποία πραγματικά δεν θα μπορούσε κανεί να την κατατάξει στην περίπτωση των αναξιοπαθούντων. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, που σκεπτόμαστε να κάνουμε μάλλον, είναι να βάλουμε και ένα δεύτερο όριο πάνω από αυτό, α πούμε για παράδειγμα των 20.000 που είπα παραπάνω προηγουμένω, στο οποίο να κάνουμε τι. Αν ένα από αυτού του υποψήφιου συνταξιούχου έρθει και μα δείξει ότι πραγματικά τα περιουσιακά του στοιχεία είναι ανεπαρκή. Να λαμβάνει για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το οποίο θα εξαντλήσει την σύνταξη την οποία θα ειδικεύει το αν είχε καλύψει τι υποχρεώσει του. Για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, για το οποίο ούτω ή άλλω δεν λαμβάνει καμία σύνταξη αυτή τη στιγμή, ώστε να καταγραφεί το αντίστοιχο το χρονικό διάστημα σαν ασφαλιστικό χρόνο που ουσιαστικά να πληρώνει η σύνταξη αυτό το επιπλέον ποσό. Έως, φτάσουμε, έως όταν φτάσουμε στις 20.000 και μετά να μπαίνει στην υφιστάμενη διάταξη. Τι λέει η υφιστάμενη διάταξη, ότι όταν φτάσουμε στις 20.000, το ποσό το οποίο μένει πληρώνεται σε 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Και όταν τελειώσει και αυτή η περίοδος, μετά παίρνει κανονικά την σύνταξή του. η πρώτη από τι διατάξει τι οποίε αναφερθήκαμε προηγουμένω, δηλαδή αυτή που έχει να κάνει με την απασχόληση συνταξιούχων, θα μπει στο πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου, κατά πάσα πιθανότητα. Το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασία δεν θα αφορά ασφαλιστικά ζητήματα, αλλά θα είναι μια κύρωση Ευρωπαϊκή Σύμβαση την οποία, μια κύριαυση ευρωπαϊκή οδηγία, την οποία πρέπει να υιοθετήσει και η χώρα μα. Εκεί θα μπει και κατά πάσα πιθανότητα και η διάταξη για την απασχόληση συνταξιούχων. Το δεύτερο ζήτημα δεν είναι ακόμα όριμο, θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Πράγματι, το επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου, το οποίο λογαριάζουμε να μπει περίπου τον γύρω στο φθινόπωρο, θα αφορά την επαγγελματική ασφάλιση. ένα από τα χαρακτηριστικά τη χώρα μα και ίσω είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά τα οποία μα οδήγησε στη μεγάλη κρίση τη προηγούμενη δεκαετία είναι η πάρα πολύ χαμηλή αποταμίευση την οποία έχουν τα νοικοκυριά. Οπότε πραγματικά θα θέλαμε αυτή την ασφαλιστική αποταμίευση να την ενισχύσουμε με ένα πιο μοντέρνο πλαίσιο. Τώρα, το πιο μοντέρνο πλαίσιο το οποίο έχει και οι κυριότερε αλλαγέ τι οποίε σχεδιάζουμε είναι σε τρει τομεί. Ο πρώτο τομέα έχει να κάνει με την διευκόλυνση της δημιουργίας πολιοργοδοτικών επαγγελματικών ταμείων. Γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα, κυρίως το κάνουμε γιατί η... το κύριο χαρακτηριστικό των ελληνικών επιχειρήσεων είναι το μικρό μέγεθός τους. Οπότε αποτέλεσμα είναι το ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία ακόμα και όταν υπάρχει προθυμία για τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου στο να βρεθούν τα αντίστοιχα μέλη τα οποία απαιτεί η νομοθεσία μα, που είναι τουλάχιστον 100, ώστε να δημιουργηθεί το αντίστοιχο ταμείο. Θα πάρουμε πρωτοβουλία λοιπόν να ενισχυθούν τα να διευκολυνθεί μάλλον η δημιουργία πολυεργοδοτικών ταμείων. Το δεύτερο είναι ότι για να λειτουργήσουν καλά αυτοί οι θεσμοί χρειάζεται να υπάρχει εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη κυρίω αποκτάται όταν έχει ένα, μια πολύ καλή υποπτία το σύστημα αυτό. Πράγματι, η υποπτία υπάρχει αυτή τη στιγμή, η οποία είναι τριμερή από το Υπουργείο Εργασία, από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγορά, φαίνεται να έχει δείξει αρκετά σημάδια δυσλειτουργία. Ενώ αντίθετα, η εποπτεία την οποία ασκεί. Α πούμε, για παράδειγμα, η Τράπεζα τη Ελλάδο προ την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά φαίνεται να είναι πολύ περισσότερο αποτελεσματική. Αυτό είναι και ο λόγο που, ω προ την εποπτεία, κατά πάσα πιθανότητα και τα επαγγελματικά ταμεία θα πάνε στην εποπτεία τη Τράπεζα τη Ελλάδο. Και το τρίτο το σημαντικό πράγμα που έχουμε έχει να κάνει με τη φορολογία. Αυτή τη στιγμή ε, παραβιάζεται μια βασική αρχή της φορολογίας εισοδήματος, που λέει ότι το εισόδημα θα πρέπει να φορολογείται μία φορά. Είτε α, ας πούμε για παράδειγμα στην περίπτωση αυτή με τη μορφή φορολογημένων εισφορών, όπως γίνεται ας πούμε, για παράδειγμα με την ιδιωτική ασφάλεια σήμερα, είτε με την α, φορολογία των αποδόσεων. Εδώ έχουμε ότι είναι αφορολόγητες και οι ισφορές είναι αφορολόγητες και οι αποδόσεις. Ακριβώς επειδή θέλουμε να μην βάλουμε μεγάλα εμπόδια στην... Α, δημιουργία ασφαλιστική αποταμίευση. Θα βάλουμε με φορολογία η οποία όμω θα είναι αρκετά χαμηλή και θα διαφοροποιείται μεταξύ τη πληρωμή εφάπαξ και τη πληρωμή σύνταξη. Θα είναι χαμηλότερη στην περίπτωση τη σύνταξη και ο λόγο γι' αυτό είναι ότι επειδή θέλουμε κυρίω τα ταμεία αυτά να γίνουν ισχυρά, μεγάλα και να δίνουν κυρίω συντάξει. Δηλαδή, εκείνο το οποίο θέλουμε είναι να ενισχύεται το εισόδημα των συνταξιούχων στη διάρκεια του συνταξιοδοτικού του βίου παρά να έχουμε αυτές τις συμπεριφορήσεις που βλέπουμε πολύ συχνά, ότι συνήθως πηγαίνει σε καταν... στην αγορά καταναλωτικών αγαθών κυρίως όχι του συνταξιούχου, αλλά άλλων μελών της οικογένειας του, συνήθως των παιδιών του. Στη νομοθεσία μας υπάρχει αυτή τη στιγμή σαφώς καταγεγραμμένο το πώς γίνεται η προσαρμογή των συντάξεων. Και η προσαρμογή των συντάξεων γίνεται με το ίμιση του αθρίσματος οικονομικής μεγέθυνσης και του πληθωρισμού. Με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι το ποσοστό της αύξησης των συντάξεων την επόμενη χρόνια θα είναι μεταξύ του 3% και του 4%. Αλλά είναι αρκετά νωρί ακόμα ώστε να μπορέσει κάποιο να δώσει μια ακριβή εκτίμηση. Ως προς το αν θα δοθούν κάποια επιδόματα τα άτομα τα οποία λόγω προσωπική διαφορά δεν θα λάβουν την αύξηση αυτή, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργό ήταν σαφή κατά την ομιλία των, κατά την παρουσίαση των προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή, ότι τέτοια, α, τέτοιο επίδομα θα δοθεί. Το ύψο του επιδόματο προφανώ θα καθοριστεί από τι δημοσιονομικέ δυνατότητε τη οικονομία μα και αυτό είναι κάτι το οποίο επίση θα είναι ξεκάθαρο προ το τέλο τη χρονιά, πολύ περισσότερο από ό,τι είναι σήμερα. Οι διαθέσιμε αναλογιστικέ μελέτε δείχνουν ξεκάθαρα το ότι αν τηρήσουμε του κανόνε του οποίου έχουμε ήδη ψηφισμένου, το ασφαλιστικό μα σύστημα είναι βιώσιμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τελευταία έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Aging Report, που λέγεται, που είναι κάθε, κάθε δύο χρόνια που γίνεται, η Ελλάδα κατατάσσεται στη μικρή ομάδα, νομίζω ότι γύρω στα 10 χώρε είναι πολλέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέει ότι το σύστημά του, αν διατηρήσουν τους κανόνες, είναι βιώσιμο. Ένας από τους κανόνες ο οποίος υπάρχει είναι αυτός ο οποίος συνδέει το όριο συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο της επιβίωσης ατόμων στα 65 έτη. Αυτό μέχρι στιγμής δεν το έχουμε εφαρμόσει, αλλά δεν το εφαρμόσαμε γιατί είχαμε εντωμεταξύ αυξήσει στο όριο συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 έτη. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάποια στιγμή το όριο αυτό πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματο. Πρώτα απ' να κάνουμε ένα πράγμα ξεκάθαρο. Καμία χώρα η οποία έχει πέσει κάτω από το όριο, το οποίο μας λένε οι δημογράφοι, το οποίο χρειάζεται ώστε ο γηγενής πληθυσμός να παραμείνει σταθερός, που είναι το 2,1, δηλαδή 2,1 παιδιά ένα γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας, καμία χώρα η οποία έχει πέσει κάτω από αυτό το όριο δεν μπορούσε να το ξαναγυρίσει προς τα πάνω. Οι χώρες οποίες, ε, υπάρχουν χώρες όπως είναι η Σουηδία ή η Γαλλία, οι οποίες πραγματικά με συντονισμένους πολιτικές κατάφεραν να ξεκινώντα από πολύ χαμηλή βάση, να το φέρουν κοντύτερα προ αυτό το όριο το οποίο είπαμε προηγουμένω. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα από του χαμηλότερου αριθμού παιδιών να γυναίκα αναπαραγωγική ηλικία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε γύρω στα 1,4. Φαίνεται όμω ότι πολλά από τα νοικοκυριά τα οποία έχουμε φαίνεται να μα λένε ότι θα ήθελαν να έχουν περισσότερα παιδιά αλλά έχουν δυσκολίες. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση και πήρε αρκετά μέτρα και κυρίως με τη δημιουργία του καινούργιου Υπουργείου, το οποίο ανάμεσα στα άλλα ασχολείται και με την οικογενειακή πολιτική, δίνει σημασία στον τομέα αυτό. Η εμπειρία την οποία έχουμε από διάφορες χώρες, το κύριο πράγμα το οποίο φαίνεται να μας δείχνει, είναι το ότι τα κυριότερα κίνητρα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο αριθμό παιδιών αναγυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας έχουν να κάνουν με όλο εκείνο το πλέγμα το οποίο επιτρέπει στις γυναίκες να, μην, να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και να μην διακόπτουν ή να μην καταστρέφουν την επαγγελματική τους καριέρα. Δηλαδή, όλα εκείνα τα πράγματα που έχουν σχέση με τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, με τα ολοήμερα σχολεία, με τις διευκολύνσεις οι οποίες δίνονται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όπως επίσης και τις βοήθειες, τη βοήθεια την οποία λαμβάνουν οι γυναίκες στην πρώτη περίοδο αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού. Ήδη στην, τον προηγούμενο χρόνο, εκείνο το οποίο έγινε ήταν η εξίσωση του χρονικού διαστήματος παροχής του, του επιδόματος μητρότητα σε μισθωτές δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ήδη όπως έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, θα προχωρήσουμε στην παραχώρηση του αντίστοιχου επιδόματο και για τι αυτοαπασχολούμενε. Πραγματικά πιστεύω ότι το πλέγμα των μέτρων αυτών, τα οποία είτε ελήφθησαν είτε πρόκειται να ληφθούν, θα βοηθήσει σημαντικά στην αύξηση του ποσοστού γονιμότητα στην ελληνική κοινωνία. Η εμπειρία την οποία έχουμε από όλε τι ευρωπαϊκέ, αλλά όχι μόνο ευρωπαϊκέ χώρε, είναι ότι η διεθνή μετανάστευση πραγματικά βοηθάει. Και βοηθάει κυρίως όταν οι εισερχόμενοι μετανάστες είναι συμπληρωματικοί Προ την εγχώρια εργασία. Κάτι το οποίο το είδαμε πάρα πολύ ξεκάθαρα στη χώρα μα στη δεκαετία του 1990 και του 2000. Η μετανάστευση, η οποία ήρθε στη χώρα μα, όλε οι μελέτε τι οποίε έχουμε διαθέσιμε φαίνεται να λένε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη και θετική επίδραση στη χώρα μα. Το πολύ σημαντικό, βέβαια, στην περίπτωση αυτή είναι να έχουμε όχι μόνο οικονομική ενσωμάτωση των μεταναστών στην οικονομία μα, αλλά να έχουμε και κοινωνική ενσωμάτωση. Και πράγματι αυτό σε μεγάλο βαθμό σε προηγούμενε γενέε έγινε και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει και στι επόμενε. Παντού και πάντα οι επιχειρήσει συζητούν μείωση του κόστου και μέτρα στήριξή του. Αυτό δεν είναι και τόσο πρωτότυπο. Για την αύξηση του μισθού, την οποία αναφερθήκατε, αυτό είναι πράγματι ένα στόχο. Το μέσο μισθό δεν τον ελέγχει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση εκείνο το οποίο μπορεί να ελέγξει είναι του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων και τον κατώτατο μισθό. Τα υπόλοιπα είναι μια διαδικασία αγορά. Αλλά πραγματικά πιστεύουμε ότι με τι εξελίξει τι οποίε έχουμε, ειδικά ω προ τη μεταβολή τη παραγωγικότητα τη εργασία και τον προσδοκόμενο πληθωρισμό στα επόμενα χρόνια, νομίζουμε ότι ο στόχο αυτό είναι απολύτω εφικτό και ελπίζω ότι στο τέλο τη τετραετία αυτό θα δικαιωθεί. Τώρα, για τα μέτρα τα οποία αναφέρατε για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστου κυρίω, η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα μειώσει για μία επιπλέον. Ποσοστία μονάδα της εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Να μην ξεχνάμε ότι στην προηγούμενη περίοδο υπήρξε μια πολύ, υπήρξε μια πολύ γενναία μειώση των ασφαλιστικών εισφορών. Οι ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν κατά 4,4 ποσοστίες μονάδες και σαν αποτέλεσμα, ενώ η χώρα μας βρισκόταν στην κορυφή του ποσοστού μη μισθολογικού κόστους μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ, τώρα βρισκόμαστε περίπου στη μέση της κατανομής. Και νομίζω ότι ήταν ένα από τα σημαντικά μέτρα τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ στην αύξηση της απασχόλησης και της μείωσης της ανεργίας την προηγούμενη τετραετία. Πρώτα πρώτα αυτό το νούμερο που αναφέρεται πάρα πολύ συχνά, 600.000 αφημοί κλπ, δεν είναι Ελλήνων πολιτών όλα αυτά. σα ίσα ένα πράγμα το οποίο είδαμε κατά τη διάρκεια τη κρίση ήταν ότι μεγάλες, μεγάλη αριθμοί από κοινότητε μεταναστών, οι οποίε μάλιστα κάποιε από αυτέ ήταν ήδη για αρκετέ στην Ελλάδα, αποδεκατίστηκαν. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, ότι πράγματι υπάρχει ένα σημαντικό αριθμό ατόμων τα οποία ελληνική υπηκότητα, τα οποία εγκατέλειψαν τη χώρα στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και όπως καταλαβαίνετε το κύριο α, κίνητρο το οποίο θα έχουν για να γυρίσουν είναι μια ανθυρή οικονομία η οποία θα δημιουργεί περισσότερες θέσει εργασία, θα δημιουργεί υψηλότερα εισοδήματα και περισσότερες ευκαιρίες. Πάντω, παρεμπιπτόντω, πρέπει να πω ότι η κυβέρνηση έχει δώσει πολύ γενναία κίνητρα για επαναπροσέλκυση τέτοιων ατόμων, μην ξεχνάτε ότι στα άτομα της κατηγορίας αυτής η φορολογία μειώνεται στο μισό για μία επταετία από την επανέγκαταστασή του στη χώρα μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο. Αλλά επαναλαμβάνω, ο κύριος μηχανισμός ο οποίος μπορεί να οδηγήσει στην επιστροφή των ατόμων αυτών στην πατρίδα μας, είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση.